Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά σας ακούω. Καλά είμαστε. Μπράβο, ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Είστε στη διαδικασία της επιστροφής από το χθεσινό φιλικό για καλό σκοπό που έδωσε ο Άρης στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό. Πείτε μας δυο λόγια στο ξεκίνημα γι' αυτό και, και τους λόγους για τους οποίους γίνονται αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Ναι, ο λόγος είναι για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία της χώρας και όπως είδατε ο Άρης συμμετείχε σε ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό στο Πειραιά, όπου βγήκε μια επιταγή για το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, η οποία θα βοηθήσει το νοσοκομείο αυτό να ανταπεξέλθει στη δύσκολη κατάσταση που τώρα αντιμετωπίζει με τον κορονοϊό και με τους ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο τώρα. Και εμείς πάντα σαν σύλλογος που συμμετέχει στην κοινωνία και βοηθάει όσο μπορεί, όπως μπορεί και το έχουμε αποδείξει και με άλλες δράσεις που έχουμε κάνει και τις έχετε προβάλει, συμμετείχαμε σε αυτό το φιλικό με πολύ μεγάλη μας χαρά. Είχαμε και αρκετά νέα παιδιά χθες να συμμετέχουν. Εντάξει, φαντάζομαι κι εσείς για αυτό που ακούσατε τα περισσότερα ήταν για τον Ετζίπογλου, επειδή έχει γίνει και το γνωστό θέμα, το δελτίο. Όχι, βγαίνει, δεν βγαίνει, θα βγει. Τα θέματα αυτά νομίζω εντάξει. Ευκαιρία να πούμε δύο πραγματάκια. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι διαχειριστήκαμε το παιχνίδι έτσι όπως έπρεπε, να ξεκουράσουμε κάποια παιδιά, να ξεκουράσουμε κάποιους τραυματίες. Αφήσαμε στη Θεσσαλονίκη Νταγκίσεβιτς, Μιλόσεβιτς, Χαριτόπουλο και Σλαυτσάκη που έχουν τραυματισμούς και να δώσουμε ευκαιρία σε νέα παιδιά να μπουν να παίξουν έστω σε ένα φιλικό με μια ομάδα η οποία συμμετέχει στην Ευρωλίγκα για να δούμε τι κάνουν. Και έτσι εμφανίστηκαν αυτά τα παιδιά. Και βγήκε και ο Όμηρος να παίξει. Έπαιξε 22 λεπτά περίπου. Mm-hmm. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το παλικάρι, τι έχει γίνει με την περίπτωσή του? Τίποτα. Προχωράμε κανονικά. Είναι παίκτης της ομάδας. Θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες το συμβόλαιό του. Τη Δευτέρα πιστεύω. Θα το τελειώσουμε. Όπως το έχουμε συμφωνήσει με ιδιωτικό συμφωνητικό πριν γίνει 18. Και τελειώσαμε. Απλά ορισμένοι για χι λόγους λειτουργούν υπέρ των μανατζαρέων, εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε υπέρ της ομάδας. Το να λέμε ότι είναι μεγάλο ταλέντο και τεράστιος παίκτης κτλ. Αυτό το εκμεταλλεύονται μετά οι μάνατζερ. Καλά, φυσιολογικό. Αν θέλεις να γίνεις δεκανίκη του μάνατζερ, γίνεται, τι να σου πω. Για τους Αριανούς μιλάω που γράφουν στο Facebook τις βλακίες αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έχει τσατιστεί με αυτό ιδιαίτερα πάντως, έχω αντιληφθεί. Δεν μπορώ το ψέμα. Δεν γίνεται να λες ψέματα, δεν γίνεται να επιτίθεσαι στην ομάδα σου. Δεν γίνεται. Πάντως για να υπογράψεις συμβόλαιο το... Ίσως το καταλαβαίνετε. Ναι. Ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός. Mm-hmm. Να διαπραγματευόμαστε όσο μπορούμε με καλύτερους όρους για την ομάδα ένα παιδί. Όταν ο ίδιος ο Αριανός σε βάζει σε μια γωνία και σε στριμώχνει, αντί να στριμώξει τον μάνατζερ, τι είναι, για να μην ευριάσω. Καλά, αυτό είναι κάτι που γίνεται διαχρονικά σε όλες τις ομάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος δένεται και με τον καλό αθλητή. Παραδείγματος χάρη, εδώ και τρεις μήνες ακούγαμε για το Σάσα και όχι θα χαθεί και όχι θα φύγει και όχι θα τον πάρει η ΑΕΚ, όχι θα τον πάρει ο ένας, όχι θα τον πάρει ο άλλος. Και τι κάνετε, ξυπνήστε, κοιμάστε. Λέω για έναν καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά δένεται πολύ, πρόεδρε, και με νεαρά παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι να βγάλεις δικά σου παιδιά κτλ. Και όταν ακούει ότι δεν υπογράφει, γιατί δεν υπογράφει, τι κάνετε, ξυπνήστε και τα λοιπά. Είναι η κλασική περίπτωση, δεν συμβαίνει νομίζω μόνο στον Άρη, γενικότερα συμβαίνει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, δεν ήταν μόνο οι φορολογικές φορές και νομιμότητα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι, υποχρεώσεις που τρέχουν ναι. Συνεχώς και έχουμε και υποχρεώσεις. Καταγγελίες στον αντικό δικαστή για τελεσίδικες αποφάσεις, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ενημερότητες. Είναι χίλια δυο προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα του 2010. Δεν είναι προβλήματα του Αρβανίτη ή του ΑΣ. Είναι του 2010 προβλήματα. Πριν από 11 χρόνια. Τα οποία πρέπει να τα λύσει τώρα ο ΑΣ, ο ερασιτέχνης. Mm-hmm. Εντάξει, για να υπογράψουμε τον Ετζίπογλου. Που είναι παιδί του ερασιτέχνη, έτσι, από τα παιδοεφηβικά μας βγήκε. Τέλος πάντων, εντάξει, το να κάνει καθένας τον έξυπνο είναι εύκολο. Το να δράει υπέρ της ομάδας είναι δύσκολο. Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν για δράσεις της ομάδας. Υπάρχει από χθες αρκετή κουβέντα γίνεται για το γεγονός ότι μιλήσατε και είπατε για πιθανούς συμπαίχτες στην ΚΑΕ Άρης, αν το άκουσα σωστά, και αν είναι κάτι διαφορετικό να μας το πείτε εσείς.
Και για μένα το σημαντικό είναι και το χρονικό σημείο που βάζεται ως ορίζοντα εμπλοκής αυτών των ανθρώπων. Ναι, χθες η ερώτηση ήταν για συμπαίκτες. Εμένα η απάντησή μου ήταν ότι εμείς είμαστε ο Ρεστέν Σύλλογος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κινεί τα νήματα στην ΚΑΙ Άρης, επειδή αποχώρησαν οι μεγαλομέτοχοι και ο Λάσκαρης και ο Γουλιέλμος. Οπότε δεν χρειαζόμαστε συμπαίκτες, χρειαζόμαστε παίκτες. αυτό τέλος πάντων είναι ένα λογοπαίγνιο. Ήταν, είναι μια πρωτοβουλία πάλι του ΑΣΥΜΑ. Μιλήσαμε με κάποιους ανθρώπους, μαζεύονται κάποια χρήματα, συγκεντρώνονται κάποιοι άνθρωποι καινούργοι, δεν είναι από τους γνωστούς, τους οποίους εμείς τους ενισχύουμε, τους καινούργιους τους ανθρώπους να έρθουν κοντά στην ομάδα, να τη βοηθήσουν όπως μπορούν. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό τώρα, πρέπει να γίνει άμεσα. Διότι δεν το ξέραν, εγώ τους ενημέρωσα, ότι έχει αλλάξει ο χρόνος που παίρνει την αδειοδότηση να παίξεις. Δεν φτάνουμε μέχρι τον Οκτώβριο όπως φτάσαμε πέρσι ή πρόπερσι. Πρέπει τέλος Μαΐου, maximum 15 Ιουνίου, να έχεις τελειώσει με το θέμα της αδειοδότησης. Ναι. Είναι μπροστά μας όλο και όλο 2,5 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, πρέπει να γίνουν τώρα κάποια πράγματα. Γι' αυτό και είπα ότι όντως γίνεται αυτή η κουβέντα και πρέπει άμεσα να μαζευτούν οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν. Είστε αισιόδοξος για θετική έκβαση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι? Είμαι αισιόδοξος, ναι, γιατί είναι δικά μας παιδιά όλοι. Είναι δικά μας παιδιά. Είναι νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για να βοηθήσουν την ομάδα με κάποιο ποσό. Έτσι, το ποσό θα το δούμε. Mm-hmm. Είναι και ο Αχιλλέας, που είναι ήδη στη διοίκηση, προσωπικός μου φίλος, ο Πιάκης, ο Παπαϊωάννου, ο Ρούσος, αυτοί όλοι, συν κάποιος καινούριος, και μαζεύονται χρήματα. Πείτε μου κάτι. Για να λειτουργήσει η ομάδα και να πάρει την αδειοδότησή της να μπει να παίξει το πρωτάθλημα. Σημαντικό και αυτό. Πάρα πολλές φορές έχουμε. Το πιο σημαντικό είναι. Έτσι, το σημαντικότερο φυσικά. Και, γιατί πέρσι πολλοί θεώρησαν απλή τη συμμετοχή μας. Δεν είναι καθόλου απλή. Ήταν τεράστια επιτυχία το ότι μπήκε να παίξει η ομάδα. Η ομάδα δεν θα έπαιζε. Ναι, δεν είχε τα δελτία για να αυτό. Παίξει. Το ξεχνάνε μερικοί όμως. Όπως ξεχνάνε το ότι έφυγε. Έφυγαν οι μεγαλομέτοχοι. Έφυγαν. Παράτησαν την ομάδα και έφυγαν. Και κάποιοι έπρεπε να την κρατήσουν ζωντανή. Το ξεχνάνε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Θα τα πούμε με όλους όταν θα έρθει η ώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε έναν εκνευρισμό, ότι νιώθετε αδικημένος από την όλη κατάσταση αυτή που βιώνετε και στα social από κάποιους και από συναδέλφους κτλ. Αυτό μου βγάζετε εμένα αυτή τη στιγμή. Ότι νιώθετε ότι σας έχουν αδικήσει ιδιαίτερα. Νιώθω ότι με έχουν αδικήσει ιδιαίτερα. Νιώθω ότι προσπαθούν με ψέματα να δημιουργήσουν θέμα στην ομάδα. Να. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Αυτό είναι πείτε το... ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και η δική μου ενημέρωση είναι ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Έχει να κάνει με τις μετοχές της ΚΑΕ, γιατί είναι ένα ερώτημα και αυτό. Έχει τελειώσει εδώ και 2 μήνες. Ναι. Και τι περιμένουμε? Τελειώσει εδώ και 2 μήνες. Τίποτα δεν περιμένω. Οι μετοχές είναι στα 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έβαλε ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης ως μεσογειούχους για να κρατάνε τις μετοχές στο όνομά του, γιατί δεν μπορεί ο Ραστένης Σύλλογος να τις έχει. Και έχει τελειώσει. Έχουν πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για ενημέρωση και μόνο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια έγκριση αυτή. Σε κάποια συνεδρίασή της θα ανακοινώσει ότι παιδιά, οι μετοχές πήγαν εκεί πέρα και τελειώσαν. Έχει τελειώσει αυτό εδώ και πολύ καιρό. Και το ξέρουν και λένε το ανάποδο. Λένε ότι ψάχνουν να βρουν που είναι οι μετοχές. Θα βγουν οι μετοχές, τα ονόματα των ανθρώπων από την Επιτροπή. Μάλιστα. Έχει τελειώσει. Σημαντικό και αυτό. Επομένως προχωράμε. Προχωράμε σαν όλοι μαζί σαν Άρης. Σημαντικό επίσης νομίζω είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ανάσα από το στοίχημα με την απόφαση που πήγε, την υπογραφή που υπήρξε. Νομίζω ότι ειδικά για τον Άρη είναι πάρα πολύ. Είναι δώρο στην ουσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δίκαιο. Είναι κάποια χρήματα τα οποία έπρεπε οι επαγγελματικές ομάδες να τα παίρνουν από το στοίχημα, διότι χρησιμοποιούνται οι ομάδες αυτές από τις εταιρείες και δημιουργείται ένας πολύ μεγάλος τζίρος και οι ομάδες δεν έπαιρναν τίποτα παρά μικρές χορηγίες, πολύ μικρές κιόλας σε σχέση με το μέγεθος του τζίρου που κάνουν οι ομάδες μας. Και η κυβέρνηση ευτυχώς το είδε, το ψήφισε και το προχωράει γρήγορα ώστε να μπουν τα πρώτα χρήματα
άμεσα για να βοηθηθούν οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και βόλεϊ που αγωνίζονται κανονικά στο πρωτάθλημα με επαγγελματίες αθλητές χωρίς να έχουν τον κόσμο τους, χωρίς να έχουν τα εισιτήριά τους, χωρίς να έχουν τα διαρκεία τους, που είναι το βασικό έσοδο για τις επαγγελματικές ομάδες, το εισιτήριο. Είναι όντως το ποσό γύρω στα 250.000 ευρώ που έτσι λίγο μπακάλικα του βγάλαμε. Ναι, αρχικά θα είναι κάπου εδώ, η πρώτη δόση θα είναι αυτή, είναι από του χρόνου, το ποσό θα ανέβει στα διπλάσια περίπου. Α, και αυτό είναι σημαντικό επίσης. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήστε μισό λεπτάκι να βάλω μόνο το χορηγό της ώρας που πρέπει να τον βάλουμε, κύριε Πρόεδρε, και επανερχόμαστε. Μισό λεπτάκι. Είμαστε πάντα με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Λευτέρη Αρβανίδη, στον Λίμπερο 107 και 4. Σε ευχαριστώ για την υπομονή, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας κρατήσω πολύ ακόμα, γιατί πρέπει να μπείτε και στο αεροπλάνο σιγά-σιγά. Ναι, στο αεροπλάνο. Θέλω να μας πείτε δύο πραγματάκια για αυτή την προσπάθεια που γίνεται με την φανέλα του Αυτοκράτορα, την πανοπλία όπως τη χαρακτηρίζουμε. Δεν ξέρω αν είναι. Αν έχει πάει τόσο ανέλπιστα καλά ή το περιμένατε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Όχι, το περιμέναμε. Το περιμέναμε ότι θα πάει πολύ καλά και πηγαίνει πολύ καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα να πωλείται. Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε και κάποια ακόμα φανέλα σε χρώμα μαύρο, θα βγάλουμε και άλλα νούμερα. Μιλάμε και με τον Νίκο Γκάλη και για άλλα πράγματα. Εντάξει, γίνονται, θα γίνουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να γίνουν όλα. Είναι η θετική πλευρά αυτή. Αμέσως. Ο κόσμος δηλαδή που ενδιαφέρεται και στηρίζει την προσπάθεια. Γιατί ακόμα και χωρίς εισιτήρια και τα λοιπά, είναι ένα έσοδο. Και αυτό σημαντικό έχω. Την έσοδο, όπως σημαντικό είναι και το γεγονός των sold out που κάνατε χωρίς να υπάρχουν παιχνίδια κανονικά. Έβαλε άλλες φωτογραφία στο γήπεδο και πλήρωσε χρήματα για αυτό. Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το αναδεικνύουμε. Πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο και το αναδεικνύουμε. Η φανέλα πάει καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα. Θα πάει πολύ καλύτερα. Και συνέχεια πρέπει και εμείς να την προμοτάρουμε και να την βοηθάμε στις πωλήσεις. Ένα άλλο θέμα είναι με τα εισιτήρια των 5 και 10 ευρώ που εντάξει εκεί δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται και το άλλο με τις φωτογραφίες και αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο project κακώς δεν πήγε καλά όπως τόσο καλά όσο το περιμέναμε, γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο τώρα γιατί δεν πήγε τόσο καλά όσο έπρεπε δεν το ξέρω. Εντάξει, είναι και το momentum. Είναι και το momentum, μην το βλέπετε. Υπάρχει και. Εντάξει, ο Αριάνος το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Αλλιώς έχει συνηθίσει τον Άρη. Κάποιες ήττες τον στεναχωρούν. Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Εντάξει, η βοήθειά του είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη. Και θα πούμε με νούμερα το πόσα χρήματα μάζεσαι το ένα project, πόσα χρήματα το άλλο και πόσα χρήματα το τρίτο. Και πόσα χρήματα έχουν διατεθεί όλη τη χρονιά στην ομάδα από αυτές τις δράσεις και όλα αυτά και πόσα έχει πληρώσει η διοίκηση μέχρι τώρα, μέχρι να φτάσουμε εδώ το σημείο. Θα τα πούμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ξέρει τι γίνεται και πού πήγαν τα χρήματά του. Θέλω δύο πραγματάκια ακόμα. Έχετε κάνει μια καινούργια προσπάθεια με τον φίλο μου εκεί τον Περικλή με την crossover, τον κολλητό του Κούση δηλαδή, αλλά το παραβλέπω αυτό, με το νέο e-shop της ΚΑΕ. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό. Ωραίο έγινε. Γιατί μαθαίνω από φίλους που ήδη έχουν προμηθευτεί κάποια πράγματα ότι είναι και πολύ καλή ποιότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για και για τον φίλο τον Αριανό. Αλλά δεν είναι ότι παίρνεις μόνο κάτι της ομάδας, να πάρεις και κάτι, αλλά να το φοράς κιόλας. Γιατί μιλάμε τώρα για ρούχα, για πράγματα τα οποία. Φούτερ, φανέλες κτλ. Και νομίζω είναι σημαντικό να έχετε καλή ποιότητα. Βέβαια το εγγυάτε και το λέω για τον Περικλή, γιατί τον ξέρω και προσωπικά. Είναι καλή αυτή η συνεργασία που έκανε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την προωθήσετε και λίγο, να τη μάθει και ο κόσμος, να ενημερωθεί λίγο και ο κόσμος γι' αυτό. Ναι, καταρχήν έγινε ένα ωραίο e-shop και εμένα μου άρεσε. Τα προϊόντα είναι ωραία, εμπλουτίζονται συνεχώς με καινούρια. Θα μπουν και βρεφικά, θα μπουν και παιδικά. Εντάξει, όλα δεν γίνονται αμέσως, σιγά σιγά γίνονται, γιατί χρειάζεται και χρόνο και θέμα παραγωγής που αφορά σίγουρα την crossover η οποία ντύνει την ομάδα. Εμείς θα το προωθήσουμε όσο μπορούμε και θα μας κατευθύνει ο Περικλής στο τι πρέπει να κάνουμε. Γενικά εγώ πιστεύω ότι γίνανε πραγματάκια φέτος,
που δεν γινόντουσαν άλλες φορές. Εντάξει, μπορεί να έπρεπε να γίνουν παραπάνω ή κάτι δεν κάναμε ή κάτι το ξεχάσαμε. Δεν το κάναμε ούτε και εμένα, ούτε... Θα σας πω εγώ, με δύο νίκες παραπάνω, με δύο νίκες παραπάνω αν είχε η ομάδα, όλα θα ήταν καλά. Και τα ρούχα θα ήταν πιο ωραία και εσείς θα ήταν πολύ καλός και τα λοιπά. Παίζει το ρόλο του αυτό, όπως και να το κάνουμε. Το πιο μεγάλο θέμα είναι. Για να κάνουμε, δυστυχώς. Πείτε μου, έχω μία ερώτηση ακροατή και μία ερώτηση δική μου που ήθελα να την κάνω καιρό. Η ερώτηση ακροατή έχει να κάνει με το γήπεδο σε πρώτη φάση και δεύτερη που έχει να κάνει με την ανακοίνωση που βγάλατε χθες. Πείτε μου πρώτα για το γήπεδο, γιατί ακούει ο κόσμος γενικά 70 εκατομμύρια ο ένας, 30 ο άλλος, 10 ο ένας, 5 ο άλλος, 6 ο παραδίπλα, 8 παρά εδώ, παρά εκεί. Υπάρχει κάποια, σε συνεννόηση βέβαια και με τον κύριο Καρυπίδη, αλλά ο ερασιτέχνης είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Υπάρχει κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι? Μιλάμε για το... Για δύο γήπεδα. Ένα είναι το Palette Sport και ένα είναι και εκείνο το γήπεδο Χαριλάου. Εκείνο άλλο θέμα. Ο φίλος ρώτησε για το Βικελίδης. Ναι. Εκείνο είναι άλλη ερώτηση. Σωστά. Θα τη βάλουμε και αυτή. Για το Βικελίδης ρωτά. Για το Βικελίδης ρωτάει. Αν υπάρχει κάτι εκεί. Γιατί υπήρξε πέρσι μία ανακοίνωση, αν θυμάστε, βέβαια προ-κορονοϊού. Ναι. Με τη μακέτα κτλ. Το βγάλει η ΠΑΕ, βέβαια, όχι ο ερασιτέχνης. Ναι, έτσι. Η ΠΑΕ, ναι. Όχι, είμαστε σε συνεννόηση με την ΠΑΕ. Εκείνη η μακέτα που βγήκε ήταν μία ανακατασκευή. Προχωράει αυτό, είναι στο θέμα στις αδειοδοτήσεις, γιατί χρειάζονται άδειες για όλο αυτό. Προχωράει, το έχει αναλάβει το project ο κύριος Καρυπίδης μαζί με τον κύριο Παντζαρτζίδη που ασχολείται με τέτοιες κατασκευές και προχωράει σε αδειοδοτήσεις. Είναι μια αναμόρφωση του κλεάν της Βικελίδης. Αυτό προχωρά, δεν αφορά με την έννοια του ποιος φτιάχνει το έργο και τα λοιπά, τον ΑΣΥΜΑ, γιατί το έχει αναλάβει όλο η ΠΑΕ. Ό,τι είπε ο κύριος Καρυπίδης ισχύει στην συνέντευξη τύπου που είπε ότι σχετικά με το γήπεδο πώς θα γίνει. Θυμάμαι η θύρα 2 πρώτα κτλ. Προχωράει ο άνθρωπος αυτός έτσι όπως το έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει. Ωραία. Με το πάλε μια που το βάλατε στην ατζέντα, με το πάλε μια που το βάλατε εσείς στην ατζέντα, νομίζω ότι λόγω κορονοϊού έχουμε καθυστερήσει λίγο. Να πούμε κάτι για το πάλε. Καταρχήν να πω ότι μέχρι πριν τις εκλογές. Του 19 νομίζω έγινε εκλογές. Δεν θυμάμαι. Το 19 νομίζω έγινε. Όποτε, ναι, εντάξει. Δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι ήταν μια κοροϊδία της τότε κυβέρνησης προς τον Άρη, λέγοντας ότι το απαλέ να πάει στον Άρη και τώρα δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα. Από τον Σεπτέμβριο του 19 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα. Εμείς το τρέχουμε πάρα πολύ δυναμικά το θέμα του γηπέδου για να παραχωρηθεί στον ΑΣΥΜΑ Άρη. Πάει καλά. Καταθέτουμε συνέχεια ό,τι χαρτιά μας ζητάει το Υπουργείο σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο. Τα συμπληρώνουμε όλα και αναμένουμε σύντομα να μας απαντήσουν οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου που από ό,τι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι θετική η εισήγησή τους. Οπότε εκεί μετά ανοίγει ο δρόμος και για τον Υπουργό και να πάμε μετά στους ειδικούς όρους σε μια νέα διαπραγμάτευση που χρειάζεται μετά να υπογραφεί με δικηγόρους και νομικούς για να το τελειώσουμε. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται γρήγορα. Σίγουρα ο κορονοϊός δημιουργεί θέματα όσον αφορά την λειτουργία του Υπουργείου και του Ελληνικού Δημοσίου γενικότερα, γιατί δουλεύουν με τηλεεργασία η μισή, οι άλλοι μισοί δεν δουλεύουν και λίγο καθυστερεί. Αλλά πάλι θεωρώ ότι πήγε πολύ γρήγορα σε σχέση με το μέγεθος όλες αυτές τις παραχώρησεις. Είναι μια παραχώρηση πολύ μεγάλη γιατί είναι πολλά χρόνια. Το γήπεδο είναι σε λειτουργία, δεν είναι ένα παρατημένο γήπεδο όπως είναι άλλα γήπεδα που μπορεί να παραχωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο λειτουργεί μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανήκει στη Γενική Γραμματεία, δεν ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, όπου εκεί είναι άλλες αποφάσεις, δεν ανήκει στα Ολυμπιακά κινητά που είναι άλλη εταιρεία, άλλες αποφάσεις. Δηλαδή είναι δύσκολο αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς. Αλλά αυτό είναι το που θέλουμε. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε χρονικό ορίζοντα καλοκαιριού, ας πούμε, για να τρέξει το θέμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Χρονικό ορίζοντα καλοκαιριού έχουμε, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι θα το έχουμε τελειώσει μέχρι τότε. Βλέπω, μια καλύτερη προοπτική για την επόμενη σεζόν. Αυτό βλέπω και το λέω και για τους ανθρώπους που σκέφτονται να μπουν. Γιατί είναι διαφορετικό όπως ξεκινήσατε εσείς με μηδέν έσοδα, χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Να το ξέρει ο κόσμος. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι δεσμευμένο. Χωρίς εισιτήρια. Ναι. Χωρίς το παραμικρό.
και υποχρεώσεις, όχι της φετινής ομάδας. Υποχρεώσεις, όπως λέτε και εσείς, από το 10. Δεν είναι. Πολλές φορές δεν γίνομαι και εγώ κακός με τον κόσμο, ίσως και ένα αδικό μερικές φορές, γιατί δεν έχει πλήρη γνώση. Αλλά είναι ένας όγκος εκατομμυρίων ευρώ με μηδαμινά έσοδα. Και μιλάμε για μια διοίκηση που είναι από τον ερασιτέχνη. Δεν πήρατε την ομάδα εσείς. Έτσι. Η ομάδα λειτουργεί. Ναι. Το έχουμε πει 10 φορές. Και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός ερασιτέχνης σύλλογος που μπορεί να κρατήσει, μπόρεσε να κρατήσει από το 12 και μετά ένα τόσο μεγάλο τμήμα με τόσα πολλά χρέη να το κρατάει ζωντανό, να παίζει στην Α1 και να μην πέφτει όπως έπεσαν άλλες ομάδες και πήγαν στη Β' Εθνική και κάναν πολλά χρόνια να ανέβουν. Μεγάλες ομάδες. Αλλά η απόφασή μας ήταν αυτή, να στηρίξουμε το τμήμα και να το συντηρήσουμε στην κατηγορία όσο πιο αξιοπρεπώς μπορούμε. Και αυτή τη χρονιά ήταν μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Το νιώθουμε όλοι στις επιχειρήσεις μας, στις οικογένειές μας και στα σπίτια μας, που είναι κλειστά τα πάντα. Έτσι ήταν κλειστά και τα γήπεδα και δεν είχαμε κανένα έσοδο. Και τηλεοπτικό δεν είχαμε, ήταν κατασκευμένο. Και εισιτήρια δεν είχαμε και διαρκεία δεν είχαμε. Και γενικά είχαμε αυτά τα προβλήματα που είχαμε. Ωστόσο όμως η ομάδα λειτουργεί, πήγε, προχωράει και βρίσκεται σε έναν δρόμο που αν ήταν άλλο σύλλογος δεν θα υπήρχε η ομάδα αυτή. Θα είχε πάει στη Β' Εθνική. Αλλά εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε. Χρωστάμε την τοποθέτηση για την ανακοίνωση του ερασιτέχνη που βγάλατε χθες ιδιαίτερα. Αυστηρό και επικριτικό ύφος για την αστυνομία από ό,τι αντιλήφθηκα. Ναι. Πείτε μας γι' αυτό και να σας κάνω και την τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με ιστορία από το καλοκαίρι, θα σας την πω. Κοιτάξτε, είναι κάτι που έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια στην Θεσσαλονίκη, αυτά τα επεισόδια που γίνονται και βλέπουμε ότι η αστυνομία δεν δρά όπως πρέπει, με τον ίδιο τρόπο σε κάθε συμβάν. Δηλαδή άλλα συμβάντα τα βλέπουμε με άλλη σκοπιά και άλλα συμβάντα τα βλέπουμε διαφορετική. Και διαμαρτυρόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Επειδή δέχτηκε επίθεση το γήπεδό μας, στο ύψος της Μπειραρίας, δεν έγινε τίποτα. 50 άτομα βρέθηκαν 10 ώρα το βράδυ να καταστρέφουν περιουσίες άσχετων ανθρώπων κιόλας με τον Άρη και η αστυνομία ήταν εξαφανισμένη. Διαμαρτυρόμαστε πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα το ψάξουμε όσο μπορούμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην αστυνομία και δεν λειτουργεί με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά προς όλες τις περιπτώσεις και κατευθύνσεις και προς όλους τους ανθρώπους. Ωραία. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Το καλοκαίρι είχατε κάνει μια πρόταση στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη σε σχέση με αύξηση του κεφαλαίου και το δώσατε ως ένα δρόμο σωτηρίας εντός εισαγωγικών οικονομικής φύσεως. Θα σας πω ότι και τη δική μου προσωπική αμαρτία όταν το άκουσα είπα τι ζητάνε λεφτά τώρα από τον κόσμο, ποιος θα βάλει λεφτά αύξηση με το κεφαλαίο κτλ. Και επειδή ξέρετε ότι πάντα μιλάω με ειλικρίνεια ακόμα και όταν αφορά τον αντίπαλο, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ που έκανε κάτι αντίστοιχο ο κύριος Χατζόπουλος έχει... Ναι, το έκανε. Μεγάλη ανταπόκριση. Ναι. Δεν ξέρω αν το άκουσε από εσάς ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι ο άνθρωπος το πέτυχε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουν μαζέψει αυτή τη στιγμή με τις ανακοινώσεις που έχουν κάνει. Έτσι, δεν μπορώ να το τσεκάρω. Ναι. 420.000 ευρώ. Προφανώς και είναι ένα πραγματικό νούμερο γιατί στα 500 χιλιάρικα θα κλείσει η αύξηση του μικρού κεφαλαίου. Και δείχνει ένα δρόμο ότι μπορούσε και ο Άρης να στηριχθεί σε αυτό, αλλά υπήρξε συνολική. Δεν θα πω κατακραυγή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά απορρίφθηκε πολύ, πολύ εύκολα η συγκεκριμένη σας πρόταση. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτοί που την απέρασαν γνωρίζουν ότι ήταν η μοναδική λύση και ήταν το σωστό. Θα γίνει αυτό. Απλά δεν βρήκαμε το... Καταρχήν πρέπει να φτιάξουμε λίγο τον ισολογισμό μας, γιατί και αυτό τρέχει τώρα, τρέχει ο αρκωτός λογιστής μας λίγο να τον διορθώσει, να κάνει τη μείωση με το κεφαλαίο και παράλληλα αύξηση με το κεφαλαίο για να γίνει. Θα γίνει αυτό, είναι ο σωστός δρόμος. Εννοείται θα το κάνουμε. Και θα συμπληρωματικά με τους ανθρώπους που θα βοηθήσουν, συν αυτό, συν τα έσοδα από το στοίχημα, σιγά σιγά να ξεχρεώσει η ομάδα, να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αρκεί να γίνεται η σωστή διαχείριση όλων αυτών των εσόδων και να μην ξοδεύονται παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία έχουμε.
Φέτος τι έσοδα διαχειριστήκατε? Θα γίνει, φυσικά θα γίνει. Φέτος τι έσοδα διαχειριστήκατε? Γιατί ωραία τα λέμε όλοι, πλήρωσε εκείνον, φέρε εκείνον, πάρε εκείνον. Ελάχιστα, ελάχιστα. Ήταν κάποιες χορηγίες και από εκεί μετά όλα τα χρήματα είναι από αργιανούς φίλους που βοηθήσαν την ομάδα. Έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα ένα ποσό πάνω από 600.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. Θα ενημερωθείτε όμως ακριβώς κάποια στιγμή. Οι Αργιανοί θα ενημερωθούν ακριβώς το πόσα χρήματα μπήκαν από κάθε δράση και από πόσα μπήκαν από αυτούς που είπα εγώ ότι υπήρχαν για να βοηθήσουν την ομάδα, την οποία τη βοηθάνε καθημερινά και δεν φαίνονται γιατί τους ξέρει και κανείς. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να. Αν το θέλουν και οι ίδιοι, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν θέλουν, δεν θέλουν, ναι. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ναι. Δεν τους νοιάζει. Μακάρι να θέλανε, αλλά δεν θέλουν. Δεν τους νοιάζει. Αλλά βοηθάνε πάντως. Και θα αποδειχθεί με τα νούμερα αυτά. Αυτό είναι αυτά σημαντικό. Που είπα, θα αποδειχθούν με τα νούμερα. Και ωραία. Όλα αυτά που είχαμε πει εμείς, τα είχαμε πει πριν γίνει όλη αυτή η πανδημία και όλη αυτή η καταστροφή στην οικονομία. Ναι. Και όμως οι άνθρωποι ήταν συνεπείς σε αυτό που μου υποσχέθηκαν και βοήθησαν την ομάδα και τη βοηθάνε ακόμα για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις και της ομάδας που τρέχει και παλιών καταστάσεων που πληρώνονται μέσα των κατασχέσεων που γίνονται, ας πούμε, και στην εγκυητική που έγιναν και στο τηλεοπτικό. Κλείνοντας, κάντε μου και ένα σχόλιο για τον κύριο Καρυπίδη. Σήμερα πλήρωσε 30 χιλιάρικα τον Γιόναν Γκαρσία. Το θυμάστε τον Γιόναν Γκαρσία? Έπαιζε το 2007 στον Άρη. Θυμάμαι, ναι. Έδωσε και για αυτόν χρήματα και γενικότερα έχει δώσει πολλά ο άνθρωπος. Εγώ δεν περίμενα ότι ο Καρυπίδης όταν ήρθε θα έχει δώσει τόσα πολλά χρήματα για παλιές αμαρτίες που δεν ήταν και δική του ευθύνη. Ούτε εκείνος, ναι. Ούτε εκείνος, ούτε εκείνος το περίμενε. Μιλάμε κάθε μέρα. Χθες είχαμε πάλι μια συζήτηση που αφορούσε κάποια θέματα του Άρη και των σχέσεων με την κυβέρνηση. Τα πάει καλά, τα πάει πάρα πολύ καλά θα έλεγα, όχι απλώς καλά. Ελπίζω θα συνεχίσει έτσι και το πιστεύω θα συνεχίσει έτσι, με σύνεση και με προσοχή να συντηρεί την ομάδα σε υψηλό επίπεδο και παράλληλα, όπως το έχουμε συζητήσει οι δυο μας πολλές φορές με τον κύριο Καρυπίδη, να μην προκύπτει ούτε ένα ευρώ χρέος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, το αντιλαμβάνεστε. Πάντως θεωρώ. Να πείτε ό,τι θέλετε. Απλά θα πω το εξής. Απλά θα πω το εξής. Ότι πρέπει, θεωρώ, να κάνετε μία συνέντευξη τύπου και να θέσετε πολλά από αυτά που είπαμε εμείς γρήγορα, να τα θέσετε με στοιχεία και αποδείξεις για να πληροφορηθεί ο κόσμος του Άρη και να σταματήσει η παραπληροφόρηση που είναι μεγάλη σε πολλά σημεία. Πείτε αυτό που θέλετε για να ολοκληρώσουμε. Θέλω να πω σχετικά με το Κλειάνθης Βικελίδης και όλα αυτά τα νούμερα που ακούτε σχετικά με το Βοτανικό κτλ. Εσείς γνωρίζετε και οι περισσότεροι γνωρίζουν. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να το γνωρίζουν ενώ το ξέρουν, δεν θέλουν να το λένε. Το θέμα του Βοτανικού έχει ξεκινήσει το 2006. Έχουμε φτάσει στο 2021. Έχουν περάσει 15 χρόνια και ακόμα υπογράφουν μνημόνια. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που πιάνουν. Το ότι μέχρι τώρα ο ΑΣΥΜΑ Άρης δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το θέμα, δεν το σκέφτεται κανείς. Το τώρα όμως, Αρβανί, το θέλουμε να το κάνεις τώρα, εσύ τώρα, αυτό παιδιά δείχνει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο από πίσω, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι θέμα του Αρβανίτη αυτό. Ναι. Θα παλέψει ο ΑΣΥΜΑ και θα κάνει πράγματα. Αλλά το κάντο τώρα δείχνει ένα σχέδιο και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα ύποπτο σχέδιο. Αυτά. Να είστε καλά, καλή επιστροφή. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν ότι ξεκίνησε το 2006 αυτό. Όχι μόνο. Ας δούμε λίγο το γήπεδο της ΑΕΚ. Τώρα, τώρα παίρνουν τα χρήματα. Η ΑΕΚ όμως είναι 10 χρόνια χωρίς γήπεδο. Ναι. Φταίει ο Αρβανίτης όμως που δεν γίνεται αυτό στον Άρη μέσα σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, στις 19 μήνες που είναι διοίκηση και με 12 μήνες κορονοϊό. Φταίει ο Αρβανίτης. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Να είστε καλά, καλή Αργιανάρα. Πάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.